Θρήνος και οργή στην Ουκρανία μετά το πολύ νεκρό ρωσικό χτύπημα στο χωριό Χρόζα στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, πύραυλος έπληξε το καφενείο του χωριού με αποτέλεσμα 51 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, να χάσουν τη ζωή τους. Φρικτό χαρακτήρισε το πλήγμα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, επαναλαμβάνοντας το αίτημα προς το Κογκρέσο να εγκριθεί η βοήθεια προς την Ουκρανία. Αυτό συμβαίνει στην Ουκρανία κάθε μέρα. Γι' αυτό κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την Ουκρανία, να βοηθήσουμε το γενναίο λαό της Ουκρανίας να αγωνιστεί για την ελευθερία του και τη δημοκρατία. Και αυτό ακριβώς επαναλαμβάνει ο πρόεδρος ξανά και ξανά. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το λαό της Ουκρανίας, γιατί ζει καθημερινά αυτή τη φρίκη. Από τη Γρανάδα της Ισπανίας, όπου πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απίφθινε εκ νέου έκκληση προς την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες να συνεχίσουν να στηρίζουν στρατιωτικά και οικονομικά το Κίεβο. Είμαστε έτοιμοι για τα δύσκολα. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι έτοιμες να συνεργαστούν. Να μην χαθεί η ενότητα. Η Ρωσία κάνει καλά τη δουλειά της και είναι κρίμα. Διχάζει τον πλανήτη σε φιλορώσους και πολιτισμένο κόσμο. Λυπάμαι. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, σε νέο ρωσικό πυραυλικό χτύπημα σε συγκρότημα κατοικιών, αυτή τη φορά μέσα στην πόλη του Χαρκόβου, σκοτώθηκε ένα 10χρονο παιδί και 16 κάτοικοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές ουκρανικές αρχές.